Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Κωστή έχει αγωνιστική σήμερα για την Development 2 League. Με το ματσάκι ανάμεσα στους Kuldan Warlocks και Ραμολιμέντα, μόλις ξεκίνησε. Τελευταία αγωνιστική για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Οι Kuldan Warlocks από τη μία με 8 νίκες και 17 ήττες συνολικά στην σεζόν. Ραμολιμέντα που μετρούν 18 νίκες και 7 ήττες. Από τους φιλοξενούμενους θα έρθει και από τον Γουριώτη συγκεκριμένα, ο οποίος θα κάνει το 0-2. Μπορούμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες Ελευθερίου και Χαρδιάς, Πιούσης, Ραμουτζής και Θεακούλης στην πρώτη πεντάδα των Kuldan Warlocks. Ενώ από την άλλη για τα Ραμολιμέντα έχουμε Γουριώτη, Αμανουηλίδη, Παλαβάντζα, Αποσταλή και Τσαφαντάκη. Ένα αδιάφορο παιχνίδι βαθμολογικά πάντα, καθώς οι Kuldan Warlocks δεν παίζουν για κάτι πλέον. Θα έχουν καταφέρει να πάρουν μία από τις θέσεις που οδηγούν στα play-off σε αντίθεση με τα Ραμολιμέντα, που θα συνεχίσουν τις υποχρεώσεις τους στην Development 2 League, στα play-off όπου θα αντιμετωπίσουν και τον μικροκοσμό. Μπορεί να είναι αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι, ωστόσο πάντα οι ομάδες παίζουν για την νίκη. Για αυτή θα παίξουν σήμερα και οι δύο αυτές οι ομάδες εδώ στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου. Στην επίθεση τώρα του γηπεδούχη. Πάει προς τα μέσα, θα στοχίσει ο Ελευθερίου. Μπάλα φτάνει στα χέρια του Παρλαβάτζα. Παραμένει το 0-2. Τσαφαντάκι στο πλάι. Για δύο πόντους από τον Εμμανουηλίδη, σκοράρει και αυτός για να κάνει το 0-4. Βάζει και αυτός το όνομα του στους σκόρερς. Αργά αργά κατεβάζει ο Μαμουτζής. Μπάλα στο πλάι και Ακούλης θα εκτελέσει για τρεις, το χάνει. Θα γίνει το κλέψιμο όμως από τον Κεφαγιά. Δεν τον είχε καταλάβει ο Τσαφαντάκης, θα φτάσει και αυτός μέσα στο καλάθι για να δώσει σκορ και στους Kuldan Warlocks. 2-4. Κωνσταλής Μανουηλίδης για 2, είναι εύστοχος ξανά για το 2-6. Μαμουτζής κατεβάζει. Ελευθερίου του δίνει και πάλι στην κορυφή. Εκτελεί για τρεις εκείνος, κάνει έρμπολ. Παραβάζει στην συνέχεια στο μάτς. Κατεβάζει τώρα για τα Ραμολιμέντα. Μπάλα στο πλάι, Τσαφαντάκι εκεί. Έκοψε, πήρε, εκτέλεσε, αλλά δεν το βάλε ο Γουριώτης. Αγιάς. Βρήκε ωραία τον Κιούση. Μπορείς αυτός να εκτελέσει και Χαγιάς στην δεύτερη ευκαιρία των Kuldan Warlocks. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα κάνει το 4-6. Και Χαγιάς ο οποίος έχει πετύχει και τους 4 πόντους για τους γηπεδούχους. Είναι ο μόνος παίκτης από την ομάδα των Kuldan Warlocks που έχει σκοράρει. Ο νωρίς δεν μπορεί να τελειώσει, αλλά την φάση κόπηκε από την καλή άμυνα του Ελευθερίου. Έκλεισαν όμως την συνέχεια η move. Και πάλι στην επίθεση με τον Τσαφαντάκη. Προσπίση από τον Παρλαβάτζα. Γουριώτης Κωνσταλή στην κορυφή. Φίνει στον Τσαφαντάκη. Πασάζε από εκείνον. Εμμανουηλίδης από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει, παραμένει στο 4-6. Ρακουλής κρατάει. Ενώ και Χαγιάς εκτελεί, το καταλαβαίνει και ίδιος. Μόλις άφησε την μπάλα από τα χέρια του δεν θα πήγαινε καλά το σουτ. Παντάκης. Παλαβάτσας είναι στο πλάι. Είδε τον Ποσταλή, του πέρασε την πάσα. Αστόχησε αυτό στο τρίποντο. Και Χαγιάς επιχειρεί μια μακρινή πάσα. Βρήκε τον Ελευθερίου. Γυρίζει αυτός κόντρα σε δύο αντιπάλους. Τσαφαντάκης έκανε το φάουλ. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης των Ραμολιμέντων. Όπως και να έχει, έχουμε βολές για τον ψηλό των γηπεδούχων.
9 στόχο στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Μαζεύει παραλαμβάντας. Παραλαμβάντας θα δώσει στην γωνία. Παίρνει ο Βουγιώτης, παίζει με πλάτη. Φεύγει ο Μουσίμπαλα την ώρα που πήγε να την πιάσει για να σηκωθεί. Και Χαγιάς φτάνει μέχρι το τέλος για να ισοφαρίσει σε 6-6. Έκτος πόντους για τον Κεχαγιά, έκτος πόντους και για τους Golden Warlocks. Αλαβάντζας. Τσαφαντακής ψάχνει επιλογές, βρίσκει και πάλι τον Παραλαμβάντζα. Προσπίση την έφαγε ο Ελευθερίου, πήδηξε σε λάθος χρόνο. Και έτσι κέρδισε το φαουλ ο παίκτης των Ραμολιμέντων. Οδηγείται έτσι στην γραμμή των βολών. Και σε ευκαιρία να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Αστοχή στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 και το 6-8. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια και θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Δεν μπορούσε να καθαρίσει και το rebound όμως τα Ραμολιμέντα και έτσι κατευθείαν παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Διακούλης στην κορυφή ο Κεχαγιάς θα πάρει το σουτ. Το rebound θα καταλήξει σε κανέναν ο Ελευθερίου για να τους πέταξε εκτός την μπάλα. Λαβάντζας έκοψε την πάσα του Θεακούλης. Του έσυπανε το χέρι του, το παραδέχεται. Θα κάνει 7 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Ραμολιμέντων. Μπάλα πήγε στον Παραλαμβάντζα. Ένα σούτ από τη γωνία, όπως τα λύσα στο χει. Κατεβάζει ο Κεχαγιάς. Πέρασε η πάσα. Είναι το κλέψιμο. Παραλαμβάντζας όχι στην άλλη πλευρά. Πάσα στο πλάι. Γουργιώτης. Και τον Τσαφαντάκη. Πάρει το σούτ εκείνος. Παραλαμβάντζας σε καλύτερη θέση. Μάζεψε πριν τον Κιούση. Μανουηλίδης. Ζητάει στο πλάι. Ο Κωνσταλής. Κάνει τις τρίπλες. Έχει 4 δευτερόλεπτα. Τσαφαντάκη θα πρέπει να εκτελέσει για να προλάβει το ρολόι, θα το κάνει, όχι με επιτυχία. Καθαρίζει τώρα την φάση ο Ελευθερίου. 3 και 35 ακόμα, στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο 6-8. Ελευθερίου παίζει με πλάτη, πάει και ο Μανουηλίδης εκεί για να βγει άμυνα τελικά από τα Ραμολιμέντα. Λαμπάτσας. Έχει διανύσει κάποια μέτρα, θα πάρει την προσπάθεια, θα κοπεί όμως τα ίσα από τον Κιούση. Και πάλι στην επίθεση η Μοβ. Μανουηλίδης κινεί στο πλάι. Ο Σταλής θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Κιούσης αργά αργά κατεβάζει τώρα για τους Golden Warlocks. Θεακούλης βλέπει τις κινήσεις. Φαίνει και πάλι στην περιφέρεια Ελευθερίου. Θα δεχτεί το φάουλ τον Μανουηλίδη, το παραδέχεται κιόλας ο ίδιος. Έχουμε δύο αλλαγές τώρα για τα Ραμολιμέντα. Ο Αλεξίου και ο Δανίλης πέρασαν στο παρκέ. Τσαφαντάκης και Γουργιώτης κάτσαν στον πάγκο. Και Χαγιάς πάει στο ανάποδο, λέει η ΑΠ. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Δανίλης μάζεψε. Περνάει και ίδιο στο κέντρο. Έχει ταχύτητα, περιμένει τους παίκτες του. Θα πάρουν τις θέσεις τους. Κωνσταλής. Μανουηλίδης. Πιέστηκε, βρήκε την πάσα για τον Παραλαμβάντζα. Ο Ανίλης πάει από τα δεξιά. Παρακινδυνευμένη
πάσα του. Έγινε το κλείσιμο τελικά. Αναλαμβάνει ο Θεάκουλης να ανακατεβάσει. Παίρνει το screen, σηκώνεται λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών. Πάσα ψανιμό, Παλαβάτσας έχει χώρο μπροστά του. Πάσα κατευθείαν στον Εμμανουηλίδη. Δεν θα μπορέσει να προλάβει εκείνος. Νέα αλλαγή τώρα για τα Ραμολιμέντα. Ο Μπονόρης περνάει στο μάτς. Θα λάβει να καθίσει στον πάγκο για να πάρει και κάποιες ανάσες. Καρκούλης και Χαγιάς. Κλεισμένος εκεί από αρκετά σώματα. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να σκοράρει. Για το 8-8 και οι 8 πόντοι, Διαχείριση και Χαγιά έχουν έρθει για τους συγκεπεδούχους. Μανουηλίδης μπορεί να σκοράρει. Θετικό rebound όμως για τους MOV. Βάλα έξω, Δανίλης ανενόχλητος για 3, το βάζει. 8-11 και πάλι το προβάδισμα στα χέρια των Ραμολιμέντων. Θα έρθει από τα χέρια του Δανίλη, που βρίσκει τους πρώτους του πόντου στο μάτς. Αν δεν κάνω το λάθος, ναι, αυτό είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε σήμερα. 52 δευτερόλεπτα ακόμα για το φίναλε της πρώτης περίοδου. Καλής παίρνει. Ο Νόρις τον βρήκε και πάλι. Το πλάι αυτός θα εκτελέσει, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Θα περάσει. Θα πάει μόνος στη φάση. Αστοχή. Μάζεψαν φιλοξενούμενοι με τον Αλεξίου. Κωνσταλής Αλεξίου, μια τυφλή πάσα για τον Μπονόρη. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ από τον Αλεξίου. Όλα τα λεφτά. Η κίνησή του. Μπονόρης τελείωσε τη φάση. Επιτυχία. Για το 8-13. Προλαβαίνει στο τάξο ο Θεακούλης. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Και αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ το 8-13. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στο 8-13 βρίσκονται τα Ραμολιμέντα. Οποία έχουν πάρει μια απόσταση 5 πόντων τώρα στο μάτς. 8 πόντοι από την άλλη για τους Gul'dan Warlocks, όλοι από τον Κεχαγιά. Πώς άλλη τώρα θα ξεκινήσει με ένα τρίποντο. 8-16 πλέον. Δεύτερο τρίποντο στο μάτς. Και τα δύο που έχουμε δει μέχρι στιγμής έχουν έρθει από τα Ραμολιμέντα. Ο Πετρόβιτς έχει πέρασει το μάτς, πήρε για την πρώτη του προσπάθεια. Δεν ήταν εύστοχη. Κωνσταλής αναλάμβανε να κατεβάσει. Μονόρης. Δανίλης πάει από τα δεξιά, ακούμπησε την μπάλα. Ο Θεακούλης έκλεψαν έτσι οι γηπεδούχοι. Κιουσής κλείνει στον Θεακούλη. Συνεργάζεται και πάλι με τον Κιούση, ωραία, αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Και Χαγιάς μάζεψε εκεί στον αέρα, σηκώθηκε μπροστά από τον Μπονόρη. Θα έρθει και άλλη μια ευκαιρία με τον Ελευθερίου. Αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για τον 10-16. Μανίλης. Κωνσταλής. Στα αριστερά στον Μπονόρη. Δανίλης έχει κάνει την κίνηση, έχει βρεθεί στην αριστερή γωνία. Πήρε το σούτο Μπονόρης, δεν μπορούσε να στεστήσει. Πετρόβιτς. Κιουσής, η μπαλά στην κορυφή. Ελευθερίου πλησιάζει τον Θεακούλη, παίζει με τον Κιούση αυτός. Μπροστά από τον Αλεξίου θα σηκωθεί, δεν είναι καλό το σούτ του. Ελευθερίου είναι εκεί για ακόμα ένα θετικό rebound. Και ακόμα ένα καλάθι επίσης. 12-16 πλέον.
είναι και νικητής σε ακόμα μια μάχη ο Τσιλός. Έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει τώρα. Θα την χάσει αυτή, παραμένει στο 12-16. Κουσταλής. Τσαφαντάκης, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μάτς. Βαλά έφτασε στον Μπονόρη. Τσαφαντάκης έχει βγει στην κορυφή. 2 δευτερόλεπτα, 1. Δεν έχουν δει το ρολόι, ήταν αμολυμέντα. Όσο έμεινε έτσι μπάλα στα χέρια, χωρίς να προλάβουν να εκτελέσουν. Γιακούλης. Ροκιούσης. Δύο μπροστά του, έκλεψε τελικά ο Αλεξίου, που προσπαθεί να φύγει στην άλλη πλευρά, χάνει λίγο την κατοχή. Συγκρατεί όμως, αν και με δυσκολία, θα κερδίσει τελικά το φάουλ από τον QC. Μπερδεύτηκε και κάπως το βηματισμό του νωρίτερα ο Αλεξίου. Τελικά κατάφερε να συγκρατήσει και τώρα βρίσκεται στην γραμμή. Παλαβάτζας. Και Γουργιώτης επιστρέφουν και πάλι στο παρκέ. Μανουηλίδης και Ποσταλής θα καθίσουν στον πάγκο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μομιτζής είναι αυτός που πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Άστοχη προσβολή από τον Αλεξίου. Κάνει και την δεύτερη. Μομιτζής. Ο Πέτροβιτς βγαίνει έξω, ο Κιούσης πάει σε κοινωνή μπάλα Ελευθερίου, έχει πάρει θέση μπροστά από τον Αλεξίου, θα τον νικήσει στα ίσα και θα μειώσει σε 14-16. Φιλός έχει αρχίσει και παίρνει μπρος για τους Bulldog Warlocks και έχει δώσει πολύτιμες λύσεις για να πλησιάσουν τώρα οι γηπεδούχοι στο μείον 2. Παλαβάτζας πατάει γερά, σηκώνεται για 2. Μαζεύει ο Μαμουτζής. Πέτροβιτς ζητάει μπροστά ο Κεχαγιάς. Γίνει παραλήπτης. Κλείσει και από 2. Έχει και μπάλα εκτός. Να έχουμε τη διακοπή τώρα για time out. Οι οποίοι έχουν πλησιάσει στους δύο πόντους, 14-16 τεχνο φωτεινός πίνακας, 6-25 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Καθώς η πάσα του Μαμουτζή βρέθηκε στο παρκέ. Στην συνέχεια ο Γουριώτης, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Κεχαγιά. Φάουλ νούμερο 2 για τους γηπεδούχους, 2 είναι τα ομαδικά. Καρναβάτζας. Ο Νόρις δίχως δεύτερη σκέψη θα πάρει το τρίποντο. Μακρινό rebound από τον QC. Μαμουτζής. Υψώνει για τον Ελευθερίου. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει. Τσαφαντάκης. Ποιος δεν μπορούσε να σταματήσει αλλιώς εκεί τον Ελευθερίου. Στην πλάτη και τον τράβηξε έτσι ο παίχτης των Ραμολιμόντεν. Στο πλάι τώρα η μπάλα Χαγιάς στα 10. Θα εκτελέσει για 3 από αρκετά μακριά. Μαζεύει και καθαρίζει την φάση ο Μπονόρης. Ο Λαβάτζας στο λαφός το Κιούσης. Ο Λαβάτζας από πάνω θα περάσει. Θα μπορούσε να σκοράρει. Χαγιάς θα γυρίσει. Με ένα περίεργο τρόπο πετάει την μπάλα, ο ίδιος θα μαζέψει. Προσπίση του Μαμουτζή και έχουμε φάουλ τον Μπονόρη. Μετράει κανονικά το καλάθι, τελικά ή όχι, να δούμε. Όχι τελικά, έχει γίνει χαμηλά. Παραμένει το 14-16.
προσπάθεια από κοντά. Η φορά θα βγει νικητής. Πετρόβιτς μαζεύει. Μαμουτσής θα εκτελέσει για να δώσει το προβάδισμα. Δεν θα τα καταφέρει. Ένα λες το σκορ. Να μπαίνουμε στο τελευταίο πεταλεπτό της τέσσερις περίοδου. Τσαφαντάκι στον Αλεξίου. Θα σηκωθεί για δύο. Πάλι αστοχα τα ραμολιμέντα. Γενικά δεν τα έχουν πάει καλά επιθετικά σε αυτό το δεκάλεπτο. Μέχρι στιγμής Κιούσης Ελευθερίου. Αυτός θέλει να δώσει το προβάδισμα, δεν θα το κάνει όμως. Παλαβάτζας τον περνάει. Δύο εναντίον ενός, θα τελειώσει με ένα σκουφάση. Και θα κάνει το 14-18. Αλλάζει μετά από ώρα. Με τα ραμολιμέντα είχαν ξεκινήσει με το τρίποδο του Κοσταλή την δεύτερη περίοδο. Μέχρι ότι είχαν ξεκινήσει, τώρα έχει το Παλαβάτζας να δώσει μια ανάσα. Για το συν 4. Κιούσης Ελευθερίου. 3 δευτερόλεπτα η Warlocks. Το 1 θα πετάξει την μπάλα ο Μαμουτζής. Δεν θα σκοράρει. Μαζί στον Μπονόρης. Ο ίδιος κατεβάζει. Τελεί για 2 και φτωχή. 14-20. Και έχουμε time out. Συνεχίζει τη δράση. 3-44 πριν ολοκληρωθεί και το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 14-20 βρίσκεται το σκορ. Άρα μόνοι μετά να προηγούνται. Ελευθερίου εδώ θα κάνει βήματα. Και έτσι γρήγορα γρήγορα επιστρέφει η κατοχή και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Τσαφαντάκης εκτελεί. Βρίσκει σίδερο. Μάζεψε ο Κεχαγιάς. Ο Κιούσης συγκρούστηκε με το Παραλαμπάτζα εκτός Ευρωπαίας, όμως θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 16-20. Τσαφαντάκης, ο Παραλαμπάτζας αφήνει στον Μπονόρη. Πάλι στην περιφέρεια η μπάλα. Στο πλάι ο Τσαφαντάκης θα εκτελέσει για 3 το σουτ. Μαχή και Χαγιά και Μπονόρη με νικητή τον τελευταίο. Νέο τρίποντο από τον Τσαφαντάκη, αυτή τη φορά θα βρει στόχο, επέμεινε και δικαιώθηκε. 16-23. Στο συν 7 πλέον τα ραμολιμέντα. Θα μου ζεις. Είναι χέρι με χέρι. Τον Κιούση. Και Χαγιάς έχει πάρει θέση μπροστά τον Παραλαμπάτζα. Πέρασε η πάσα στον Ελευθερίου. Από κοντά αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει με επιτυχία. Το 18-23. Αν πάρει εκεί την μπάλα Ελευθερίου, έχει και το ύψος, έχει και, το, και την ικανότητα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όπως και έκανε νωρίτερα με αυτοσυχία. Εκεί ο Βουργιώτης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει, θα γίνει όμως το λάθος στην συνέχεια και να διορθώσουν οι φιλοξενούμενοι και στην συνέχεια θα έρθει και το καλάθι από τον Αλεξίου. Θα ανεβάσει το σκορ στο 18-25. Μαμουτζής. Αφήσει τελευταία στιγμή στον Πέτροβιτς. Χαγιάς. Μπαλά στο πλάι. Κιούσης εκτελεί μόνος του. Θα το βάλει το καλάθι. Θα μειώσει σε 20-25. Βατζάς. 1-20 ακόμα. Ψάχνει τώρα επιλογές. Επιλέγει τελικά να εκτελέσει ο ίδιος. Αλέξη προσπάθησε εκεί με ένα φόλο. Δεν τα κατάφερε. Που ήταν γόλο τώρα στην επίθεση. Τον Κεχαγιά να περνάει το κέντρο. Ελευθερίου. Κιουσής. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Πέτροβιτς από το πλάι. Εξοχή. 22-25. Αλλά στην χέρια του Τσαφαντάκη.
Αλλά Βάτζας σκάφτει πάσα του, δεν περνάει. Έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο τώρα οι κυπεδούχοι. Πάει μόνος του, περιτριγυρισμένος από Μοφανέλες ο Κιούσης. Ο Παντάκης του κάνει το φάουλ και έχουμε βολές. Δύο τέσσερα τα ομαδικά. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους του τελευταίου που είχαν να δώσουν. Βάζει την πρώτη ο Κιούσης για το 23-25. Βάζει και την δεύτερη, 24-25 στο μείον 1, ο Κουλτάν Warlocks. Καρλαβάτζας. Ακόμα οι γηπεδούχοι, θα δούμε αν θα τα αξιοποιήσουν. Λαβάτζας πάει από τα δεξιά, αφήνει έξω. Σαφαντάκης πατάει γερά, σηκώνεται για 3. Μέσα. 24, 28. Κιούσης. Πίεση από τον Παραλαβάτζα, αλλά καταλήγει εκτός. Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Έχουν 7 δευτερόλεπτα τώρα οι γηπεδούχοι. Τριελευθερίου. Κίνηση των Κιούσι, 3,9 τώρα στο ρολόι. Και πάλι μπαλά είναι για τους Κουλτάν Warlocks. Πέτρο Βιστόρα θα επαναφέρει. Εψώνει, δεν ήταν καλή επιλογή. Σουριώτης θα πάρει το μακρινό σουτ. Θα στοχίσει και έτσι τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ 24-28. Επιστροφή εδώ και πάλι στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 24-28 το σκορ, στο συν 4. Τα ραμολιμέντα προηγούνται στο παιχνίδι. Να μην τα υπενθυμίζω στο τέλος της τρίτης περίοδου, της δεύτερης περίοδου, με συγχωρείτε. Οι Κουλτάν Warlocks είχαν καταφέρει να πλησιάσουν στον πόντο, έξω όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι για να προσπεράσουν. Ο Τσαφαντάκης κράτησε μπροστά την ομάδα του και τώρα θα έρθει και ένα νέο τρίποτο για το 24-31. Και Ακούλης παίζει με τον Κιούσι. Αμπουτσής θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Καλύτερη θέση ο Δανίλης. Κατεβάζει την μπαλά. Αφήνει στον Ποσταλή. Και εκείνος τον Αλεξίου. Μαλά φτάνει στον Εμμανουηλίδη, εκτελεί για δύο πόντους. Αλεξίου εκεί προσπάθησε να μαζέψει. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως την μπάλα στην κατοχή του. Εκείνη πέρασε εκτός και είναι για τους Κουλτάν Warlocks. Αμουτής. Και Αμπούλης. Σταματάει την τρίπλα. Ψάχνει τρόπο να βρει τον Πέτροβιτς. Κιούσης θα πάρει. Σηκώνεται από κοντά, δεν θα κάνει καλό τελείωμα. Πάλι στην άλλη πλευρά. Ζητάει και πάλι έξω για να εκτελέσει και να το βάλει κιόλας. 24-34 πλέον. Με ακόμα ένα τρίποντο για τα ραμολιμέντα. Αυτή τη φορά όπως τα λύσα εδώ στη λύση για να στείλει στο συν 10, στριγγυλά την διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Για δύο ήταν τελικά, 24-33. Εκτελεί για δύο κεφαλιάς, θα μειώσει σε 26-33. Σταλής. Αλλά πάει στα χέρια του Παραλαβάτζα. Βλέπει την πάσα απέναντι για τον Δανίλη. Παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά, δε σκοράρει. Αλεξίου ψηλότερα. Ο Σταλής θα πάρει ακόμα ένα σουτ. Με άστοχος Δανίλης σε δεύτερη ευκαιρία. Θα βρεθεί στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Η μπαλά είναι για τους Κουλτάν Warlocks. Διακούλης. Θα ξεκινά να πάει σε μια γρήγορη ενέργεια. Μανουηλίδης αφήνει την μπάλα να πέρασει εκτός.
Κανέλης αφήνει στον Αποστάλη. Χαρλαβάτζας. Πήρε ο Εμμανουηλίδης. Στόχισε. Χαρλαβάτζας είναι έξω. Τελεί για τρίτερο ο Δανίλης. Θα το βάλει και αυτό. 26-36. Τώρα πάει στρογγυλά στους 10 από τη διαφορά. Ακόμα ένα έστωχο μακρινό σούτ από τον Δανίλη. Έτσι. Καραμολιμέντα απομακρύνονται και Χαγιάς θα προσπαθήσει να γυρίσει. Ο Μανουηλίδης έχει κάνει το φάουλ. Δείχνει να διαφωνεί. Θα λέει με τον ρέφερι. Όπως και να έχει όμως, η παράβαση σφυρίχτηκε. Πετρόβιτς είναι στην baseline για να επαναφέρει. Κιούσις. Γιακούλης θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Ροποσταλής. Επιλέγει τον Παραλαμπάτζας αριστερά. Αλεξίου. Θα γυρίσει με το δεξί χέρι. Θα αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Για το 26-38. Διαφορά. Για πρώτη φορά στους 12 πόντους. Μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Χαγιάς. Πάει κόντρα στον Ποσταλή. Αναπηδάει μπάλα, καταλήγει εκτός και στα χέρια του Αλεξίου. Παρλαμπάτζας να περάσει από τον Μαμουτζή. Μένει μπροστά του εκείνος. Βγαίνει και ο Χαγιάς πάνω του. Με το σώμα θα γίνει το φάουλ. Είναι το πρώτο για τους Gitan Warlocks. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες. Αλεξίου. Πήρε ο Δανίλης. Βγήκε προς τα μέσα. Ύψωσε την μπάλα για να προλάβει την άμυνα του Κιούση. Βγήκε και Χαγιά στην άλλη πλευρά. Μαμουτζής βρίσκει χώρο. Δεν θα βρει το καλάθι όμως. Αλαβάτσας τώρα για τους Μο. Σταματάει. Δεκάρι γύρω του. Αφήνει δίπλα στον Ποσταλή. Αλεξίου. Πάλι Παλαβάτσας. Ένα σουτ για τρεις από τον Δανίλη και αυτό μέσα είναι καυτός. Το αποδεικνύει ξανά. 26-41 πλέον. Τον Δανίλη να κάνει τρομερή δουλειά στην τρίτη περίοδο. Και να ανεβάζει τώρα κι άλλο την απόσταση. Γυρίζει ο Κιούσης. Καλή κίνηση, όχι καλό τελείωμα. Ποσταλής. Παρλαβάτζας. Αλλά και πάλι στον Δανίλη θα το βάλει και αυτό. Όχι, φάνηκε ότι δεν θα πήγαινε καλό αυτό το σουτ. Και Χαγιάς. Ανοίγει κάποια μέτρα, αφήνει στον Θεακούλη. Αυτό ζητάει κίνηση από τον Κιούση. Πάει προς τα μέσα. Δεν θα τελειώσει καλά. Φαίνεται να έχει χτυπήσει όμως. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Θα περάσει εκτός τώρα ο παίχτης των γηπεδούχων. Έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση κατοχή είναι για τα Ραμολιμέντα. 4 και 18 ακόμα για να ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. Στο 26-41 περθυμίζω βρίσκεται το σκορ. Ποσταλής. Είναι άστοχο το σούτ του. Αλεξίου έχει αυτός μια ευκαιρία, θα την αξιοποιήσει. Για το 26-43. Απομακρύνονται και άλλο τώρα τα Ραμολιμέντα. Καθώς δείχνουν να έχουν πάρει τον έλεγχο μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Και Χαγιάς θέλει να μειώσει από μακριά, δεν τα καταφέρνει. Κιούσης όμως μαζεύει. Κράτησε εδώ η άμυνα των ΜΟΒ. Θα πάρει και την προσπάθεια ο Κιούσης με τη βοήθεια του απλώς. Θα αφήσει εντός καλά αυτή την μπάλα. 28-43. Παραλαβάτζας. Σταλής. Πάλι Παραλαβάτζας. Συμφωνία ο Τσαφαντάκης. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ο
αφήσει τώρα την μπάλα στον Ελευθερίου. Πάρει ένα σούτ από μέσα, απόσταση εκείνος. Θα βρει το καλάθι για το 30-43. Λαβάτζας. Τσαφαντάκι στη γωνία. Προσποιήθηκε αυτό στον Εμμανουηλίδη. Λαβάτζας μπροστά τον Κιούση. Αλεξίου ακόμα ένα εξαιρετικό rebound. Αυτή τη φορά θα εκτελέσει κατευθείαν για το 30-45. Κιούσης. Σηκώνεται από κοντά ο Κεφαγιάς. Έρχεται η απάντηση για το 32-45. Λαβάτζας. Τσαφαντάκης εκτελεί και το βάζει. 32-48. Αμουτζής κρατά λίγο και μπροστά στο κέντρο. Τώρα ξεκινάει την προσπάθειά του. Έπαιξε με τον Ελευθερίου. Το σαστοκίσει από κοντά. Δεν συνηθίζει να τα χάνει, αυτά είναι η αλήθεια. Πήρε πριν τον Παλαβάτζα. Τσαφαντάκης για 3. Αυτή τη φορά στο χι. Μαζεύει ο Ελευθερίου ψηλά. Παίζει με τον Κιούση. Φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Θα πάει μέχρι το τέλος. Το σκοράρι μαζεύει ο ίδιος όμως. Μια ευκαιρία τώρα για τους Γκουλτάν Γουρλόξ. Αμουτζής. Πάει από τα δεξιά. Βρίσκει την πάσα. Αλλά καταλήγει στον Κεχαγιά, ο οποίος είναι αμαρκάριστος και τιμωρεί. Για το 35-48 βρέθηκε ο ανενόχλητος εκεί ο Κεχαγιάς, που επέτρεψε να πάρει ένα ελεύθερο σουτ τα ραμολιμέντα και μειώνει τώρα στο μείον 13. Αλεξίου έχει όρθιο το βλέμμα του, τον παρεμποδίζει και λίγο ο Ελευθερίου, αλλά στον Τσαφαντάκη θα εκτελέσει τη λήξη του χρόνου, θα βρει στόχο για το 35-51. Και ο Τσαφαντάκης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6.75. Παίρνει να λυθείς φόβη στο σακούλι τώρα. 35 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Κιούσης έρχεται το φάουλ. Κατέβασε το χέρι του ο Αλεξίου. Και έχουμε βολές. Αστοχή στην πρώτη. Πάμε στην δεύτερη. 36-51. Παλαβάτζας. Παλαβάτζας 17 δευτερόλεπτα, θα μείνει για κάποια δευτερόλεπτα στην επόμενη επίθεση. Ο Σταλής για 3, δεν του κάνει το χάτηρη μπάλα. Μαζεύουν και πάλι τα ραμολιμέντα, έχουν 8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Αλεξίου αφήνει έξω, Τσαφαντάκης θα δώσει ύψος. Ακολουθεί εκεί ο Παλαβάτζας, ο οποίος με δεύτερη ευκαιρία θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 36-53. Πήγαμε μόλις και στο 4ο δεκαλεπτό του μάτς, το 36-53. Έχουν καταφέρει να φέρουν πλέον το σκορ τα ραμολιμέντα. Έτσι ακολουθούν να έχουν το προβάδισμα και μια απόσταση ασφαλείας με αναμέτρηση. Έχουν τα γόρλος από την άλλη. Παλεύουν μέχρι στιγμής, αλλά η προσπάθειά τους δεν έχει φανεί αρκετή ώστε να τους κάνει πιο απειλητικούς στο παιχνίδι. Πέτροβιτς αστοχή από το πλάι. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Εμμανουηλίδης. Ψάξε την πάσα για τον Γουριώτη. Είναι για τους Golden Warlocks.
κάτι από το πλάι. Βάλα στο σίδερο. Αντάκης. Κατεβάζει. Παίζει με τον Μονόρη. Είναι κακή η Γουλιώτη. Θα πέρασε από το χέρι του. Θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος για τους ΜΟΒ. Ταμουτζής. Παίζει με τον Ελευθερίου. Γυρίζει εκείνος μπροστά σε δύο υψωμένα χέρια. Δεν θα σκοράρει. Τσαχαντάκης. Πήρε και πάλι. Μανουηλίδης θα γυρίσει λίγο πιο μπροστά από τις βολές. Ευστοχή. Για το 36-55. Κιακούλης. Κατεβασμένο το χέρι του Αποσταλής. Και έτσι έγινε το φάουλ. Θα στείλει τώρα στις βόλες τον αντίπαλό του. Άστοχη αυτό στην πρώτη. Και την δεύτερη Ελευθερίου παλεύει για το rebound, το οποίο θα καταλήξει τελικά στα χέρια του Δεφαλιά, και ό,τι δεν έφερε από τις βολές θα το φέρει στην συνέχεια. 38-55. Σταλής. Τσαφαντάκης. Μανουηλίδης για δύο. Θα το βάλει. Κιακούλης. Πάει προς τα μέσα με φόρα. Μαζεύει. Μονόρης. Τσαφαντάκης κατεβάζει. Κύριο Μονόρης. Μονιλίδης παίρνει και εκτελεί κατευθείαν. Βάλα να πηδάει δύο φορές στο Στεφάνι. Αγιάς τώρα. Ψάχνει λίγο φόρο. Περνάει, συνεχίζει με τις τρίπλες. Είναι στον Ελευθερίου. Πατάει γκάζι, φτάνει μέχρι το τέλος. Δεν θα τελειώσει καλά. Μαζί στον Μπονόρης, στον Γουριώτη. Πάει από τα αριστερά, αυτός βρήκε χώρο, πλησίασε, σκόραρε. Εδώ 38-59. Στο συν 21 πλέον, Καραμολιμέντα. Με 6-45 να πούμε για το τέλος. Σηκώνεται για δύο Θεακούλης στη λήξη του χρόνου, ανανεώνεται το ρολόι. Στην κορυφή τώρα και Χαγιάς θα προσπαθήσει να μειώσει. Δεν τα καταφέρνει, μαζεύει ο Μανουηλίδης. Του εσκαθαρίζει την φάση. Πατάκης θέλει να παίξει με μια μακρινή πάσα. Τον Ποσταλή νομίζω σημάδευε. Ο Γουλιώτης πήγε στην φάση για να γλιτώσουν το λάθος στα ραμολιμέντα. Τα κατάφερε τελικά, πήρε και το φάουλ. Ο Κίσης επέστρεψε για τους Gundam Warlocks. Στην κορυφή ο Ποσταλής. Στέκεται για δύο, σηκώνεται ευστοχή. Είναι το 38-61. Αγιάς. Κλείνεται στη γωνία ο Θεακούλης από δύο. Έριξε εκεί την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Και έτσι μένουμε με 11 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση της η γηπεδούχη. Κουσής. Σηκώνεται για δύο, υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Γουριώτης επάνω στον Κεχαγιά έγινε. Όχι επάνω στον Κουσή, ο οποίος εκτέλεσε, γι' αυτό και είναι χαμηλά η παράβαση. Κιούσης γυρίζει, ωραία περιστροφή, κόβεται όμως από τον Γουριώτη, πολύ καλή άμυνα. Ο Μονόρης αφήνει στον Τσαφαντάκη, να κατεβάσει αυτός. Στο εδάφος ο Κιούσης. Και έχουμε θετικό φάουλ.
πάει ο Κιούσης να επαναφέρει. Γιακούλης. Καλή άμυνα αρχικά από τον Μπονόρη, φαουλ στην συνέχεια. Φαουλ που είναι το τέταρτο για τα ραμολιμέντα, το τελευταίο που θα να δώσουν. Ελευθερίου. Παλεύθερο και Χαγιά. Επιλέγει να εκτελέσει τελικά. Είναι και σίδερο. Φαντάκης. Είναι ο Ελευθερίου πάνω του. Να τον πιέσει. Θα κάνει φαουλ τελικά. Βρέθηκε ο ψηλός εκεί με τον Κοντό. Φαντάκης. Φορνόρης. Τσαφαντάκης με τον Θεακούλη μπροστά του. Θα εκτελέσει από αρκετά μακριά το σπίτι του. Θα το βάλει ο Τσαφαντάκης και αυτό. 38-64. Χαγιάς, παίρνει στην άλλη πλευρά. Θα γίνει το κλέψιμο. Πάσα έφτασε τελικά στον Αλεξίου. Δεν είχαν αμάδια του στην μπάλα Κιούσης και Πέτροβιτς. Μαθαίνει ο Πονόρης πρώτου Ελευθερίου. Νανίλης, μπάλα στο πλάι. Για δύο πόντους άστοχο όμως. Ψηλότερο Αλεξίου εκεί επίδειξε στο Θεό. Μάζεψε το rebound και αφήνει έξω τον Τσαφαντάκη. Δανίλης κάνει ένα βηματάκι μπροστά για να εκτελέσει για δύο. Δεν το έβαλε. Μαζί με τη Χαγιάς. Μακρινή πάσα. Συνεργασία τριών ατόμων. Ο Κιούσης θα τελειώσει καλά την φάση. Για το 40-64. Πολύ όμορφη συνεργασία εδώ των γηπεδούχων. Ανάμεσα σε και Χαγιά, Θεακούλη και Κιούση. Τελευταίος άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Νόρης τον Τσαφαντάκη. Γυρίζει. Και ο Δανίλης κέρδισε το φάουλ χαμηλά. Μέλα στα χέρια του Μπονόρη. Μπουργιώτης δυναμικά θα σηκωθεί. Θα νικήσει τους αντιπάλους του. Θα σκοράρει για το 40-66. Και έχουμε και time out. Συνέχεια στο μάτς. 3-35 μας απομένουν ακόμα για το φινάλε. 46-66 το σκορ. Νομίζω πως ήδη γνωρίζουμε τον νικητή του παιχνιδιού. Απλώς απομένει να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά στην αναμέτρηση. Πέτροβιτς. Ελευθερίου κόβεται στα ίσα από τον Αλεξίου. Θα πάρει όμως και την επόμενη ευκαιρία. Θα καταλήξει. Άστοχο το σούτ του. Δανίλης κατεβάζει. Μπάλα πάει στο πλάι. Φαντάκης. Στη γωνία ο Δανίλης. Θα περάσει. Δεν θα αφήσει την μπάλα όμως εντός καλαθιού. Ωραία πάσα του Μαμουτζή, δεν θα την εκμεταλλευτεί ο Θεακούλης, γυρίζει αυτό με το δεξί, μαζεύει ο Δανίλης. Φαντάκης. Παίρνει ξανά, στα δίπλα του ο Δανίλης, εκτελεί, πίσω από 6.75. Παλεύει και ο Γουργιώτης, μαζεύει ο Μπονόρης, στα 10 δευτερόλεπτα. Γιώτης γυρίζει μπροστά τον Ελευθερίου, follow από τον Αλεξίου, δεν θα σκοράρει. Γιακούλης. Μπάλα στα χέρια του Πέτροβιτς, με ένα βηματάκι πίσω στο Χ. Μια ευκαιρία του Ελευθερίου και τρίτη συνεχόμενη κόβεται, όμως πολύ καλή άμυνα από τον Μπονόρη. Δεν μπορούσε και με τρίτη στις διαδοχικές προσπάθειες του Ελευθερίου, αλλά έρχεται η απάντηση στην άλλη πλευρά από τον Κιούση. Σταματάει τον Αλεξίου δυναμικά. Η μπάλα είναι και πάλι για τα ραμολιμέντα. Σαφαντακής. Μουριώτης, νέα ταπα Ελευθερίου και δεύτερη.
στην κορυφή, ο Μπονόρης εκτελεί από αρκετά μακριά, το χάνει, βάλε από το σώμα του Τσαφαντάκη και εκτός εννοείται ο Γουριώτης εκεί με ένα ποδοσφαιρικό τάκλιν, πήγε να προλάβει. Για δύο πόντους από τον Θεακούλη. Ο Νόρης 3-1-2-2. Ψώνει, το βάζει για το 40-68. Ένα και 15 ακόμα στο ρολόι για δικαστικού χαρακτήρα. Καραμολή μετά θα φτάσουν στη νίκη. Θα πάνε πλέον στο 19-7. Από την άλλη του Ντάγκολος θα πέσει στο 8-18. Ο Γιώτης έφτασε μέχρι την άλλη πλευρά. Ζεύει ο ίδιος και ρεμεί τώρα την κατάσταση. Ο Νόρης αφήνει και πάλι στον Γουριώτη. 4 δευτερόλεπτα θα το πάρει αυτός από την κορυφή. Θα το βάλει κιόλας και δείχνει και την κερκίδα για το 40-71. Μουτζής παίζει με τον Κιούση. Σηκώνεται αυτός για 3. Έχω το βάλει τελευταία 24 δευτερόλεπτα. Οδεύουμε προς το φινάλε και θα γίνει νομίζω κάποια επίθεση. Τέλος λοιπόν, νίκη για τα ραμολιμέντα που θα την κρατήσουμε με 71-40 τον Κουλτάν Warlocks.